μην μας λέει βεβαίως ποια ονόματα εισηγηθήκατε για να γίνουν ανακλήσεις των διαβατηρίων, όμως βγαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα, όπως για παράδειγμα ευθύνες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ΜΕΝ έκαναν εισήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο να μην δημοσιευτούν ονόματα που δόθηκαν διαβατήρια λόγω των προσωπικών δεδομένων, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, και οι ΔΕ από το Υπουργείο Οικονομικών έκαναν παρέμβαση σε περιπτώσεις που δεν δικαιούνται να πάρουν διαβατήριο, τελικά να πάρουν διαβατήριο ήταν πολλά τα οικονομικά ωφέλη. Μάλιστα, υπάρχουν διάφορες. Πρώτον και κύριο να αναφέρω ότι η διαρροή δεν έχει γίνει από κανέναν, με κανέναν τρόπο από την Επιτροπή, την Ad Hoc Επιτροπή Πολιτογραφήσεων. Δεν ξέρω από πού έχει διαρρεύσει. Ναι. Τουλάχιστον να τονίσω ότι δεν είναι από αυτήν την Επιτροπή. Επίσης, ναι, είναι κάποια στοιχεία που αναγράφονται στο δημοσίευμα, είναι μέσα στο πόρισμα. Κάποια αυτούσια στοιχεία χωρίς να λέγονται ονόματα, όντως. Απλά να σας αναφέρω ότι γενικά, όπως είπα, υπάρχουν διάφορες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με βάση το πόρισμα και διάφορα συμπεράσματα. Όπως είχα αναφέρει και σε άλλες τηλεφωνικές παρεμβάσεις την περασμένη εβδομάδα, όταν είχαμε ολοκληρώσει και υπεβάλαμε την έκθεση μας στον Υπουργό Εσωτερικών με διάφορες εισηγήσεις. Ναι, για παράδειγμα, απορρίφθηκαν όντως αιτήσεις από τους αρμόδιους λειτουργούς που δεν έπρεπε να δοθούν σύμφωνα με τα κριτήρια, δεν πληρούνται τα κριτήρια για πολιτογράφηση και τελικά παρενέβη ο Υπουργός Οικονομικών ή κάποιος από το Υπουργείο και τελικά δόθηκαν αυτά τα διαβατήρια. Όπως είχα αναφέρει, εμείς εξετάσαμε περίπου 12 φακέλους που αφορούσαν 42 πολιτογραφήσεις φυσικών προσώπων. Από τους 10 φακέλους που αφορούσαν 35 φυσικά πρόσωπα, πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια πολιτογράφησης. Δύο όμως φακέλοι, που είναι αυτοί που αναφέρεστε, που αφορούσαν 7 φυσικά πρόσωπα, δεν πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια πολιτογράφησης και κανονικά δεν έπρεπε να πάρουν το διαβατήριο. Και μάλιστα είχατε πει, κύριε Καλογύρου, ότι προκύπτουν ποινικά, πειθαρχικά αλλά και διοικητικά δικήματα. Ακριβώς αυτόν είχα πει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις που έκανα, με βάση τους ελέγχους που έχουμε εξετάσει και δει από τις 42 πολιτογραφήσεις προκύπτουν κάποια συμπεράσματα. Κάποια ενέχουν και ποινική κίνηση, κάποια πειθαρχική, κάποια διοικητική. Και αυτό που λέω, αυτά πρέπει να γίνουν ως ενέργειες. Τα πρόσωπα τα οποία, παραδείγματος χάρη, μας έχουν παραπλανήσει και μας έχουν δώσει ψεύτικα στοιχεία, θα πρέπει να παραπεμφθούν και στο Γενικό Εισαγγελέα για τις ενέργειες του. Αυτά μπορεί να είναι και οι ίδιοι επενδυτές. Όπως ανάφεραν, μπορεί να αποκρύπτουν σημαντικά στοιχεία για να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει την αίτηση ή και να έδιναν πλαστά στοιχεία, τα οποία δεν είχαν οι λειτουργοί του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν είχαν την εμπειρογνωμοσύνη για να τα προσέξουν. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο, κυρία Καλογύρου, προκύπτει και ένα πολύ σημαντικό δομικό πρόβλημα του συστήματος που γινόταν ο έλεγχος. Και όπως διαβάζουμε, η λειτουργία του Υπουργείου Εσωτερικών γινόταν και ο έλεγχος διεκπεραιωτικά. Μόνο τρεις λειτουργοί είχαν επιφορτιστεί με την ευθύνη να κάνουν αυτόν τον έλεγχο. Δεν γινόταν συνεχής έλεγχος ακόμα και μετά από αρνητικά δημοσιεύματα. Και βεβαίως δεν γινόταν όπως έπρεπε η δέουσα επιμέλεια, ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας. Όλα αυτά συντείνουν στο να έχουμε τα προβλήματα που είχαμε με τις πολιτογραφήσεις. Πρέπει να υπάρχει η ανάλογη στελέχωση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα πρέπει να υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη των ατόμων που κοιτάζουν τις αιτήσεις για να κάνουν και αυτή τη δέουσα επιμέλεια των επενδυτών που φέρνουν οι promoters. Και επίσης μετά, δεν σημαίνει το ότι έδωσα με το ότι έδωσα το διαβατήριο δεν τους ελέγχω μετά, διότι υπάρχει υποχρέωση των 10 χρόνων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος. Και δεν γινόταν αυτός ο έλεγχος. Απλώς μαζεύανε τα έγγραφα, λέτε. Ναι, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές για να μπορέσει να αυτό το σημείο να ενισχυθεί, να μπουν τα άτομα και εξειδικευμένα άτομα, αλλά και συστήματα για να μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος. Άρα ναι, δεν γινόντουσαν, αυτό λέμε, ναι, δεν γινόντουσαν. Ναι, κυρία Καλογύρου, στο πόρισμα που έχει δει το φως της δημοσιότητας από την Καθημερινή γίνεται λόγος και για συστατικές επιστολές που υπέγραφαν ασκούμενοι δικηγόροι. Ναι, είναι άλλο θέμα αυτό.
Έχουμε εντοπίσει περιπτώσεις που άτομα έφερναν συστατικές επιστολές προς το Υπουργείο Εσωτερικών υπέρ των επενδυτών, ότι τους ξέραν καλά, ότι είναι το ποιόν τους και τα λοιπά, ελέγχθηκαν από αυτούς. Ενώ στο τέλος της ημέρας ήταν μια τυπική συστατική επιστολή, χωρίς πράγματι να γινόταν ο ελέγχος πριν να την, ή μπορεί να μην ξέραν καν τόσο καλά τον επενδυτή. Απλά επειδή υπήρχε υποχρέωση να δίνει συστατικές επιστολές, έχουμε βρει ότι αυτοί μπορεί να το κάναν κάποια άτομα μέσα στο γραφείο, τα οποία δεν νομίζω να ξέραν καν τους επενδυτές. Δηλαδή, μπορεί να προκύψουν ποινικές ευθύνες σε ασκούμενους δικηγόρους? Όπως σας ανάφερα, η ποινική ευθύνη είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Πρέπει να είναι πέραν πάσης αφιβολίας και να γίνει δικαίουσα έρευνα από τον Γενικό Εισαγγελέα. Γι' αυτό θα έλεγα το πόρισμα θα πρέπει να παραπευθεί στο Γενικό Εισαγγελέα. Εκεί που αναφέρουμε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να γίνει και δικαίουσα έρευνα. Δεν ξέρω αν τελικά μπορεί να στοιχειοθετηθεί και ποινικά, αλλά σίγουρα μπορεί να στοιχειοθετηθούν πειθαρχικά, ίσως και διοικητικά, που είναι πιο απλή διαδικασία παρά τα ποινικά. Ποινικά, το σίγουρο είναι η παραπλάνηση. Αυτά θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να στοιχειοθετεί την ποινική υφή τους. Η παραπλάνηση που μπορεί να μας έχουν κάνει οι επενδυτές ή και ένοχες δηλώσεις οι οποίες είναι ψεύτικες. Μάλιστα. Εντάξει, και αυτό είναι. Υπάρχει και βεβαίως και η πτυχή της φούσκας των ακινήτων, κυρία Καλογύρου, διότι ο κόσμος της Κύπρου τα τελευταία χρόνια βιώνει μια πρωτόγνωρη αύξηση στο κόστος ζωής του, διότι έχουν αυξηθεί τα ενοίκια. Και εδώ βλέπουμε ότι μέσα από το πόρισμά σας έχουν αποτιμηθεί ακίνητα ακόμα και 200% υψηλότερα στην τιμή τους από ό,τι έπρεπε να αποτιμηθούν, λόγω της κακής πρακτικής που γινόταν, για να μπορέσει να μαζευτεί το ποσό και να δοθεί το διαβατήριο. Εσκεμμένα δηλαδή. Όπως έχουμε αναφέρει, στις πίσες περιπτώσεις κατέβαλαν πέραν του 200% της πραγματικής αξίας των επενδύσεων. Οπότε οι επενδυτές πλήρωναν πάρα πολύ ψηλά την αξία των ακινήτων που αγοράζαν σε σχέση με το τι ήταν στο χρηματολόγιο, παραδείγματος χάρη. Παρασύροντας βεβαίως μαζί και ολόκληρη την αγορά προς τα πάνω, διότι όταν δίνονται τέτοια λεφτά για ακίνητα που δεν αξίζουν τόσο, υπάρχουν στρεβλώσεις. Σίγουρα. Η αγορά ενός ακινήτου, έχουμε βάλει κάποια παραδείγματα. Π.χ. κάποιος επενδυτής μπορεί να δίνει περίπου 2.250.000. Τη στιγμή που η αξία ενός ακινήτου ήταν 900.000. Άρα μια υπερεκτίμηση της τάξης του 240%. Ναι. Είχαμε άλλον επενδυτή που έδωσε 5.500.000 τη στιγμή που το ακίνητο που του έδωσαν ήταν 800.000. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι τρελά νούμερα αυτά. Μάλιστα. Κυρία Καλογύρου, να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο. Πολύ ανησυχητικά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας και όσα είπε τώρα και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφάλαια Αγοράς. Να δούμε σε τι βαθμό θα διερευνηθούν από την τετραμελή πλέον επιτροπή, την οποία έχει διορίσει ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας. Μένει να το δούμε αυτό. Σίγουρα θα υπάρξουν και πολιτικές αντιδράσεις. Θα τα συζητήσουμε και στο πολιτικό στούντιο που θα έχουμε εντός ολίγου. Θα ζητηθεί και η γνώμη του Δημοκρατικού Συναγερμανού.